Η περιβόητος θεωρία των δύο άκρων δεν είναι τίποτε άλλο παρά το προκάλημα του γεγονότος ότι στην πραγματικότητα το άκρο της φασιστικής απειλής και το άκρο της κυβερνητικής αναλγησίας είναι πάρα πολύ κοντά και αλληλοσυνεργαζόμενα, παρότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται το ένα υποτίθεται απέναντι από το άλλο. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η πολιτική την οποία ακολούθησαν οι κυβερνήσεις ήταν μια πολιτική άρσης των δικαιωμάτων, χεράκι-χεράκι και πολλές φορές ροπαλάκι-ροπαλάκι, με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς και την ίδια τη Χρυσή Αυγή. Αν αυτή τη στιγμή δεν τους χρειάζονται ως πολιτικό εταίρο, αν αυτή τη στιγμή δεν τους χρειάζονται ως επειδή αποκτούν και επικίνδυνα χαρακτηριστικά για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει η πολιτική τους. Και είναι μια πολιτική που πραγματικά έρχεται να αντιμετωπίσει τις κινηματικές αντιστάσεις απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που ζούμε όλοι σήμερα.